Με εχμές κατά της Κατερίνας Κελαροπούλου, ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ υπεραμείνθηκε της απόφασης της Ιεράς Συνόδου να αποκλείσει τους επίσημους εκπροσώπους της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας την Κυριακή της Ορθοδοξίας, εορτάζοντας τη Μονή Πετράκη και όχι στη Μητρόπολη Αθηνών, όπως γίνεται κάθε χρόνο, και να μην παραστούν αρχιεπίσκοπος και Μητροπολίτες στο καθιερωμένο γεύμα με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η αγαπητή Πρόεδρος της Δημοκρατίας, την οποία σέβομαι, αγαπώ και εκτιμώ, ήταν και συμφοιτήτριά μου στη νομική σχολή, να απαγγείλει το σύμβολο της πίστεως τη στιγμή κατά την οποία επέχερε το βράδυ εκείνο, δια την καταδολίευση του συμβόλου της πίστεως που έκαμε το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα ήταν τραγικό αυτό. Την ίδια ώρα, ο αποκλεισμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στην Κέρκυρα από την Εκκλησία, με απόφαση του Μητροπολίτη Νεκτάριου, συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Κάθε απόφαση είναι σεβαστή. Προφανώς, εκτός από κάποιες μειοψηφικές και πιο ακραίες συμπεριφορές αποκλεισμών, στις οποίες δεν νομίζω ότι εντάσσεται η συνολική συμπεριφορά της Εκκλησίας. Και επίσης προφανώς είναι απολύτως καταδικαστές. Η Εκκλησία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δεν μπορεί να φέρεται αντισυνταγματικά. Η σκληρή στάση που επιλέγουν κάποιοι Μητροπολίτες για όσους ψήφισαν το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια δεν πτωεί τους βουλευτές που δηλώνουν ότι θα πάνε στην Εκκλησία. Θα ασκήσω τα καθήκοντά μου που προβλέπεται από το πρωτόκολλο και στην δοξολογία της 25ης Μαρτίου θα παραστώ κανονικά. Νομίζω ότι μπορώ να πάω στην Εκκλησία, άλλωστε ο Μητροπολίτης ήταν ανοιχτός, έχει μια διαφοροποίηση, για παράδειγμα το Μητροπολίτη Κέρκυρας. Παρά το γεγονός ότι ο Αρχιεπίσκοπος και οι συνοδικοί ιεράρχες θα γιορτάσουν μόνοι τους την Κυριακή της Ορθοδοξίας, όπως όλα δείχνουν, οι δοξολογίες την επόμενη ημέρα, για την 25η Μαρτίου, θα γίνουν κανονικά.